Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Νότια Εύβοια. Μηχανήματα έργου μπήκαν κυριολεκτικά μέσα στα πύρινα μέτωπα για να προχωρήσουν σε διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες αλλά και οι εθελοντές, ακόμα και κάτοικοι του χωριού, εδώ στα χωριά στην Εύβοια. Η εντολή εκένωση των οικισμών που βρίσκονταν κοντά στα πύρινα μέτωπα ήταν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρισκόμαστε στο έρημο χωριό Κόσκινα, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ. Οι φλόγες από το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζουν απειλητικά τα σπίτια του οικισμού. Τα πύρινα μέτωπα κινήθηκαν απειλητικά κοντά στις περιοχές Κρίεζα, Πετριές, Κοσκινά, Αλόνια, Κλιμάκη και Λιανή Άμμος. Είναι δύσκολη κατάσταση γιατί τα νεάρια μέσα πάυσανε να κυκλοφορούν πλέον. Σήμερα στην Εύβοια ζήσαμε δύσκολες συνθήκες, καθότι υπήρξαν και υπάρχουν 2-3 οικισμοί οι οποίοι στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα απειλήθηκαν. Κάναμε προληπτικές εκενώσεις, μετά κάναμε κανονικές εκενώσεις με τη βοήθεια της αστυνομίας. Έφτασε η φωτιά μέχρι την αποξηραμένη λίμνη και τα χωράφια στο πρώτο μέτωπο, απεκόπη εκεί. Μιλώντας στο Open, άνθρωποι της περιοχής κατήγγειλαν εμπρισμό. Η φωτιά ξεκίνησε ανατολικά από το χωριό Πετριέας. Σε κάποια φάση το απόγευμα γύρω στις 6 η ώρα ακούσαμε 3 απανωτές εκρήξεις. Άρα λοιπόν είναι καθαρά εμπρισμός. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Εύβοιας αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να ξαναπώ ότι διαχειριζόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν πολύ δύσκολο μήνα, τον μήνα Αύγουστο, και προφανώς απαιτείται από όλους μας απόλυτη εγρήγορση. Συναγερμός πυροσβεστικές δυνάμεις σήμανε και στο Κιλκίς νωρίς το μεσημέρι, όταν ξέσπασε φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή.